πυρκαγιάς ξέσπασαν σε δύο διαφορετικές περιοχές της Αλεξανδρούπολης στις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης. Φωτιά ξέσπασε σε χωράφι με καλαμιές στην περιοχή της Νέας Χυλής στην Αλεξανδρούπολη. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποτρέποντας την επέκτασή της. Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε σε χωράφι με καλαμιές στην περιοχή της Νέας Χυλής Αλεξανδρούπολης, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση με 5 πυροσβεστικά οχήματα και 15 πυροσβέστες, με τη φωτιά να τίθεται σε έλεγχο εντός μίας ώρας. Μία πιθανή αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς έχει να κάνει με εκτέλεση εργασιών στο σημείο. Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβάν βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Βαγγέλης Πουλιλιός, καθώς και ο διοικητής της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, υποστράτηγος Ιωάννης Κορές, με τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να κλείνουν τον δρόμο για την πιο γρήγορη μετακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων. 12 και 5 είχαμε μία κλίση για φωτιά πάνω από την Χυλή, από το σπίτι του Γλυκού. Αμέσως μετέβηκα εγώ, ο πυρκαγιάς αξιωματικός, όπως και πυροσβεστικά οχήματα. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε από 5 πυροσβεστικά οχήματα με 15 άτομα δύναμη. Κάηκαν αθέριστα σιτηρά και είχαμε και κάποια μικρή ζημιά σε παρακείμενο κτήμα εδώ με ελαιόδεντρα. Για τα αίτια της πυρκαγιάς δεν τα γνωρίζω, αλλά αυτό θα επιληφθούμε με το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Εντός δύο ώρων ξέσπασαν δύο πυρκαγιές σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη φορά κάηκαν γύρω στα 5 με 20 στρέμματα στην περιοχή Άβαντος. Η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους σε χωράφι στην περιοχή της Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε γειτονικό κτήμα. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 15 πυροσβέστες, περιορίζοντας την εστία σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης διενεργεί έρευνες για τις αιτίες πρόκλησης των δύο πυρκαγιών. Μία η ώρα ακριβώς, ενώ σβήναμε τη φωτιά και τελειώναμε από την περιοχή της Νέας Χυλής, δεχτήκαμε μέσω ασυρμάτου κλίση από το κέντρο ότι έχουμε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Άβαντος, εδώ στην τέρμα Άβαντος. Όντως έγινε κινητοποίηση από εκεί, από την περιοχή, από τη φωτιά την πρώτη που είχαμε, σε οχήματα και σε δυναμικό 4 με 5 οχήματα πυροσβεστικά, μαζί με 15 άντρες παρών και εγώ ως υποδιοικητής. Μπορέσαμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να σβήσουμε την πυρκαγιά. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 10 στρέμματα υπολείμματα καλλιεργιών και χερσολίβαδο, άλλα 10 στρέμματα. Και έγινε μια μικρή ζημιά σε ένα κτήμα που συνορεύει με την έκταση τη γεωργική. Περαιτέρω κίνδυνος δεν έγινε, προλάβαμε. Παράλληλα, περίπου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση για μεγάλη εστία πυρκαγιά στον οικισμό του Λαγούδι Δημοτήχου, με την επέμβασή της να είναι άμεση, θέτοντάς σε μερικό έλεγχο ήδη από τις 2.30 η ώρα το μεσημέρι και σε πλήρη έλεγχο λίγο αργότερα. Η φωτιά ξεκίνησε από βλάβη μηχανήματος που είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί στα γύρω χωράφια, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα που κατέβαλαν προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η επιχείρηση ενισχύθηκε με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν συνεχείς ρήψεις νερού, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στις επίγειες δυνάμεις. Επιπλέον, μηχάνημα έργου και υδροφόρα των ενόπλων δυνάμεων συνέβαλαν στην προσπάθεια κατάσβεσης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δημοτήχου διενεργεί έρευνες για τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικότερα την περίοδο αυτή του καύσωνα, καθώς από κάτι πολύ απλό ενδέχεται να προκληθεί μια φωτιά η οποία μπορεί να έχει απρόβλεπτες διαστάσεις, με τις εικόνες από το περσινό καλοκαίρι να είναι ακόμα νοπές. Επειδή είναι θερμές οι μέρες και τα λοιπά, έχουμε τον καύσωνα, πρέπει να δώσουμε στους πολίτες, όλους τους ιδιώτες να μην να προσέχουν, να μην θέτουν, να μην βάζουν φωτιά έτσι, σε σπίτια κοντά, να μην κάνουν θερμές εργασίες, να δώσουμε λίγο προσοχή γιατί απαγορεύεται. Τώρα λόγω του καύσωνα πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας. Μια παραμικρή εστία, οτιδήποτε είναι, και με λίγο τον άνεμο που έχουμε μπορεί να εξελιχθεί και να τρέχουμε και κοντά σε σπίτια κτλ.